γιατί έχει κάνει ταξική επιλογή και αυτός και η κυβέρνηση κανένα από τα μεγάλα προβλήματα. Με τη στάση του αυτές τις μέρες ξεπέρασε σε γραφικότητα και αθλειότητα ακόμα και την προκάτοχό του, την κυρία Κεραμέως. Έφτασε στο σημείο να στέλνει μια 24ωρη απεργία στα δικαστήρια, γιατί τάχα μου δεν ήξερε, λέει, τα αιτήματα και γιατί τάχα μου η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών διαταράσσει το κοινωνικό σύνολο. Όμως το κοινωνικό σύνολο και η ζωή μας διαταράσσεται από αυτή την πολιτική που τσακίζει τα σχολεία, που έχει 8.000 κενά αυτή τη στιγμή, που βάζει λουκέτα, που υπαχρωματιδοτεί την εκπαίδευση. Πρέπει να ξέρουν καλά ότι ο κλάδος έχει πολύ μεγάλη ιστορία και έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία. Και τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν μας μετράνε καλά. Κάνουν λάθος υπολογισμούς, γιατί σπέρνουν φόβο, σπέρνουν θύελες, θα θερήσουν όμως ανέμους και θα θερήσουν ένα ολόκληρο κύμα αγώνα αντεπίθεσης διεκδίκησης του κλάδου. Η σημερινή απεργία και η μεγάλη επιτυχία της από την τεράστια μαζική συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα και από τη μαζικότητα της συμμετοχής σε όλες τις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, η επιτυχία της οφείλεται και πιστώνεται πρώτα απ' όλα στους συναδέλφους και τις συναδέλφες που μέσα στα σχολεία όλες αυτές τις μέρες έδωσαν τη μάχη για να πείσουν ότι αυτή η απεργία πρέπει να πετύχει, που οργάνωσαν σχολείο και σχολείο αυτή τη δουλειά, που συζήτησαν με τους γονείς, που αντιμετώπισαν όλο τον εκφοβισμό, αλλά και μια λογική που λέει δεν βαριέσαι, τι θα βγει με μια απεργία. Όμως αποδεικνύεται ότι μια απεργία που έρχεται σε συνέχεια και άλλων κινητοποιήσεων και σταθμός για μεγαλύτερη κλιμάκωση μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Δεν μας μετράνε λοιπόν καλά και αυτό το βιολί που έχουν ξεκινήσει να το κόψουν, γιατί θα το κόψουμε εμείς μαχαίρι. Και όπως σήμερα στο Πειραιά, στη μεγάλη κινητοποίηση έξω από την περιφέρεια, κερδίθηκε μια πρώτη μάχη και φαίνεται ότι οι συνάδελφοί μας οδεύουν εκεί που πρέπει, στην αθώωση απέναντι στα απεργοσπαστικά παράτυπα άθλια πειθαρχικά που στείνονται. Έτσι θα γίνει και συνάδελφοι, να το ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί οι διώξεις και τα πειθαρχικά ένα μόνο στόχο έχουν: να μας τρομοκρατήσουν, να μας λυγίσουν. Όμως δεν θα τα καταφέρουν. Σας καλούμε με το χέρι στην καρδιά και το νου στο μέλλον να είστε συσπειρωμένοι στα πρωτοβάθμια σωματεία, να παραμείνουμε ενωμένοι μέσα στους συλλόγους διδασκότων, συσπειρωμένοι στην Ομοσπονδία και όλος ο κλάδος μαζί στον δρόμο του αγώνα θα τα καταφέρουμε. Σήμερα μπορεί να ολοκληρώνεται μια κινητοποίηση, όμως από αύριο ξεκινάμε με νέο κύκλο γενικών συνελεύσεων σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε τις κινητοποίησεις όλες τις διευθύνσεις, συνεχίζουμε το συντονισμό με τους γονείς και προετοιμάζουμε την επόμενη μαζικότερη πανεργατική απεργία στις 20 του Νοέμβρη. Χέρι-χέρι με όλη την εργατική τάξη, με τους γονείς των μαθητών μας, για τα δικαιώματά μας, για το σχολείο που μας αξίζει, για τη ζωή που μας αξίζει. Ερχόμαστε από πολύ μακριά, πηγαίνουμε πολύ μακριά, πηγαίνουμε και στοχεύουμε στο μέλλον όπου θα γίνουν πράξη οι ανάγκες μας και τα δικαιώματά μας. Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Ό,τι και να κάνουν δεν θα μας λυγίσουν. Ψηλά το κεφάλι!